Σε λιγότερο από 2 μήνες αλλάζει για δεύτερη φορά τους στρατηγούς της προεκλογικής του καμπάνιας ο Ντόναλντ Τραμπ, που βλέπει τη Χίλαρη Κλίντον να προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις στη μάχη για τον Λευκό Οίκο. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων όρισε επικεφαλής τον Στίβεν Μπάνον, πρόεδρο του συντηρητικού ομίλου Media Breitbart. Μάνατζερ της καμπάνιας αναλαμβάνει και Λιάν Κόνουεϊ, έως σήμερα επικεφαλής των συμβούλων και των δημοσκόπων. Πρόεδρος της εκστρατείας του Τραμπ παραμένει ο Πολ Μάναφορ. Ο Μάναφορ είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που δέχεται σκληρή κριτική για τις δραστηριότητές του στην Ουκρανία. Τα πρόσωπα που επέλεξε ο Τραμπ στον ανασχηματισμό δείχνουν ότι θα διατηρήσει τους σκληρούς τόνους. Απευθυνόμενος σε Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους στο Wisconsin, υποσχέθηκε πάλι ότι θα αποκαταστήσει τον νόμο και την τάξη.